έχουμε τη μεγάλη χαρά του Πασόκ Ροδόπης να φιλοξενεί τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον Θανάση τον Γλαβίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ο οποίος έχει και πολύ οικίες αναμνήσεις από την Κομωτινή. Αλήθεια είναι. Εκλεγμένος βουλευτής την 1η τον Ιούνιο, το Μάιο, στις εκλογές του Μαΐου, που μαζί με τον βουλευτή μας τον Αχμέτ Ιλχάν, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, στελέχη του Πασόκ, επισκεφτήκαμε με κλιμάκιο σήμερα όλη την ημέρα τις πληγήσεις περιοχές από τις φωτιές του καλοκαιριού, το Δήμο Σαπών, το Δήμο Ιάσμου. Επισκεφτήκαμε τη δασική υπηρεσία, τους πυροσβέστες, τον πρόεδρο εργαζομένων της περιφέρειας και γενικά και κυρίως πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές του καλοκαιριού, συγκεκριμένα στο Δήμο Ιάσμου, στα πλαίσια μιας ευρείας δράσης του κόμματος στην περιοχή, διότι όπως θυμάστε περάσαμε ένα καλοκαίρι το οποίο ίσως είναι και από τα πιο καταστροφικά που έχουν πλήξει κυρίως βέβαια τον Εύρο τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει όσο η μνήμη μας βοηθάει. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει και μια ημερίδα την Κυριακή, την αναρτήρια ομιλία θα έχει ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, και επειδή η πολιτική δεν είναι η προσφυγή σε λύσεις της τελευταίας στιγμής, αλλά κυρίως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός, η μελέτη, οι πολιτικές προτάσεις, ώστε να μην ξαναζούμε τέτοια φαινόμενα και η επίλυσή τους έγκαιρα. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και αυτές οι δράσεις, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Θανάση τον Γλαβίνα, που τον καλωσορίζω, να μας πει. Ευχαριστώ πολύ τον γραμματέα της Νομαρχιακής, τον Νότιο Χαραλαμπίδη, τον βουλευτή μας, τον Αχμέτ Ιλχάν και όλους όσους μας συνόδευσαν τόσο στις επισκέψεις μας, αλλά και είναι εδώ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου. Ευχαριστώ και όλους εσάς τους δημοσιογράφους που καλύπτετε το γεγονός. Η επίσκεψή μας στον Ομό Ροδόπης, στη Θράκη ευρύτερα, εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο στο οποίο το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ενσκύψει πάνω στα σημαντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ένα από αυτά, τα οποία ταλανίζουν πάρα πολλούς πολίτες και τους ταλαιπώρησαν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, είναι τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που έχει η κλιματική κρίση πλέον στην καθημερινή ζωή χιλιάδων ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου και εδώ στη Ροδόπη είχαμε σοβαρά προβλήματα το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Γι' αυτόν τον λόγο επισκεφτήκαμε τους δύο σχετικούς δήμους οι οποίοι υπέστησαν σημαντικές καταστροφές, το Δήμο Σαπών λιγότερο και πολύ περισσότερο το Δήμο Ιάσμου. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε, όπως είπε πολύ σωστά και ο γραμματέας ο κ. Χαραλαμπίδης, τη δασική υπηρεσία, όπου ενημερωθήκαμε εκεί πέρα για τη διαδικασία η οποία εξελίσσεται σε σχέση με τα αντιπλημμυρικά έργα, τις εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε όσο δυνατόν μικρότερες καταστροφές σε σχέση αν τυχόν συμβούν πλημμύρες, και φυσικά για την ανάγκη αναγέννησης του δάσους και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Από εκεί πέρα, στο Δήμο Ιάσμου συναντήσαμε, και ήταν πολύ σημαντικό, ανθρώπους, πληγέντες, ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τις περιουσίες τους, ανθρώπους οι οποίοι αναμένουν τις αποζημιώσεις και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ξαναδημιουργήσουν, θέλουν έχουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα, άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη στιγμή με τι να ασχοληθούν πρακτικά, καθώς σχεδόν τα πάντα καταστράφηκαν. Συνομιλήσαμε μαζί τους, έχουμε κάνει ήδη ενέργειες στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου από τον βουλευτή μας τον Αχμέτ Ιλχάν, και δεσμευτήκαμε ότι θα συνεχίσουμε την πίεση προς την κεντρική κυβέρνηση, ώστε πραγματικά να δοθούν λύσεις στα προβλήματα αυτών των ανθρώπων, που δεν είναι τα προβλήματά τους ξένα, δεν είναι άγνωστα, δεν είναι τίποτα άλλο φυσικά από το η πολιτεία να δει το πρόβλημά τους και να το λύσει άμεσα, γιατί οι άνθρωποι φυσικά υπέστησαν πολύ μεγάλες καταστροφές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν συνεχίζουμε ήδη ανάλογο με το κλιμάκιο το δικό μας, όπως σήμερα στη Ροδόπη δύο κλιμάκια βρίσκονται σήμερα στον Εύρο, και συνεχίζουμε αύριο με και άλλα κλιμάκια, περαιτέρω κλιμάκια επίσης στον Εύρο, στις κατεστραμμένες περιοχές, σε νεοτροφικές μονάδες, σε περιοχές όπου υπέστη το φυσικό περιβάλλον πολύ σημαντικές καταστροφές, και όλα αυτά με αποκορύφωμα την Κυριακή, όπου κάνουμε ένα πολύ σημαντικό θεματικό συνέδριο σε σχέση με τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και τι λύσεις χρειάζεται ώστε η χώρα, μια χώρα η οποία βρίσκεται σε μια διακεκαυμένη ζώνη, ας το πούμε έτσι, σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη Λεκάνη της Μεσογείου, να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις τόσο προστασίας του περιβάλλοντος όσο και φυσικά προστασίας και των ανθρώπων και της ιδιωτικής περιουσίας. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει μια προσπάθεια, η οποία θέλει να λέει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο βλέπει τα προβλήματα με ρεαλιστικό τρόπο, δεν κάνει μια στήρα άγωνη αντιπολίτευση, αλλά πηγαίνει
στον τόπο, αν θέλετε, πάνω στο πεδίο, καταθέτει προτάσεις, συζητάει με ειδικούς, ρωτάει ποιες είναι οι ενδεδειγμένες λύσεις, συζητάει με την κοινωνία των πολιτών, με τους κοινωνικούς φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσει ένα πλαίσιο το οποίο θα δώσει τις προτάσεις που χρειάζεται η χώρα την επόμενη μέρα. Φυσικά, καταγγέλει τα όποια προβλήματα, αναδεικνύει τις αδυναμίες και τα ελλείμματα που δυστυχώς, όπως φαίνεται, η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει και χτίσει συνολικά ένα πλαίσιο ώστε την επόμενη μέρα και στις επόμενες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ να είναι έτοιμο να παρουσιάσει μια πρόταση διακυβέρνησης προς Έλληνες πολίτες. Σε όλα τα θέματα, είτε έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, την Τρίτη είχαμε μέσα στη Βουλή, στην αίθουσα της Γερουσίας, μια συζήτηση σχετικά με τα προβλήματα για το ιδιωτικό χρέος, τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Το νομοσχέδιο συζητείται σήμερα στη Βουλή και σε λίγη ώρα θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Σταυλάκης, όπου και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Είναι τα ζητήματα της ακρίβειας, είναι τα ζητήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπου και εκεί την Τετάρτη ο πρόεδρος βρέθηκε στην Κρήτη, για παράδειγμα, όπου υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα, ειδικότερα στο Ηράκλειο, σε σχέση με τα δύο νοσοκομεία του. Ελείψανε αισθησιολόγων, οι ελλείψεις γιατρών δημιουργούν τρομερά προβλήματα στην παροχή φροντίδας και υγείας στους πολίτες. Αν συνυπολογίσει κανείς και την τεράστια αύξηση των ιδιωτικών δαπανών από όλους μας, από τους πολίτες, στα ιδιωτικά θεραπευτήρια και στις ιδιωτικές μονάδες υγείας. Αναδεικνύουμε λοιπόν όλη την γκάμα προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο, πάντα όμως προτάσσοντας και ένα πλαίσιο προτάσεων, ώστε να είμαστε παραγωγικοί, ώστε να είμαστε χρήσιμοι και την επόμενη μέρα να δημιουργήσουμε, όπως είπα και πιο πριν, το πλαίσιο προτάσεων για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις και η χθεσινή, νομίζω γίνατε όλοι κοινωνοί αυτών των εξελίξεων, δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ πια είναι επιβεβαιωμένα το δεύτερο κόμμα, βρίσκεται σε μια διαρκή, σταθερή άνοδο, η οποία άνοδος αυτή βασίζεται σε γερές, σε στέρεες βάσεις, δεν είναι κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, παροδικό, είναι κάτι το οποίο συνέβη για μια περίοδο, είναι κάτι το οποίο έχει χτιστεί με πολύ κόπο και πολύ αγώνα. Πιστεύουμε πραγματικά ότι μέχρι και τις ευρωεκλογές, στις 9 Ιουνίου του 2024, σε περίπου χοντρικά 6 μήνες από τώρα, το ΠΑΣΟΚ θα έχει παρουσιάσει όλη αυτή τη δέσμη προτάσεων στα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Φυσικά θα ασχοληθεί και με τα ευρωπαϊκά θέματα και θα καταφέρει να διευρύνει ακόμα περισσότερο την εκλογική του απήχηση, όπου σε εθνικές εκλογές πήραμε σχεδόν 12% και ευελπιστούμε ότι σε εκλογές του Ιουνίου, όπου θα είναι ένας πολύ σημαντικός σταθμός, ένα σημαντικό ορόσημο για την πορεία του κόμματός μας, ο κόσμος θα επιδοκιμάσει, θα μας δώσει ακόμα περισσότερη δύναμη, δηλαδή σε σχέση με τις προτάσεις μας, σε σχέση με το πολιτικό προσωπικό, με ένα κόμμα σύγχρονο, αξιόπιστο, ανανεωμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό, το οποίο καταθέτει ρεαλιστικές προτάσεις, το οποίο αναζητεί και επιδιώκει τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις και όχι τις ψευδομεταρρυθμίσεις που θέλει να φέρει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τελευταίου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες και έχει επιφέρει φοβερές αδικίες. Στο ζήτημα αυτό μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι μεταρρυθμιστική, αλλά είναι ουσιαστικά αντιμεταρρυθμιστική. Προσπαθεί με κάποιες διαρρυθμίσεις, όπως λέμε, να λύσει προβλήματα τα οποία φυσικά υπάρχουν εδώ και χρόνια. Η φόρα αποφυγή είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, αλλά η κυβέρνηση αδυνατεί να το λύσει και προσφεύγει σε παλιά εργαλεία, ενώ υπάρχουν οι τρόποι και οι μέθοδοι για να πιάσει τη φοροδιαφυγή. Είναι ένα κάθε οριζόντιο μέτρο όπως αυτό της επιβολής φόρων οριζόντια με τα τεκμήρια, χωρίς να προσπαθείς να διακρίνεις ποια περίπτωση ουσιαστικά, για να το πούμε απλά, μαζί με τα χλωρά καίγονται δυστυχώς και τα ξερά, και πολλοί δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αδυνατούν να πληρώσουν τους φόρους θα αναγκαστούν να πληρώσουν πολλά περισσότερα από όσα τους αναλογούν με βάση τις αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης. Αν συνυπολογίσει κανείς και το τεράστιο κύμα ακρίβειας, το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάποιο αντίκρισμα στη μείωση των τιμών, χθες διαβάζαμε τις τελευταίες ειδήσεις από τη Eurostat, η οποία ανέδειξε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στο κόστος στέγασης, αναλογικά φυσικά, στην Ευρώπη. Τα ενίκια ανεβαίνουν χωρίς όλο αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε, είναι μια κυβέρνηση που είναι 4,5 χρόνια. Δεν είναι μια κυβέρνηση που ξεκίνησε χθες. Δεν έχει κάνει τίποτα για τη μείωση των ενίκιων. Και είμαι σίγουρος ότι και εδώ, στην πόλη της Κομωτινής, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα ενίκια. Αν συνυπολογίσουμε ότι υπάρχουν και πολλοί φοιτητές οι οποίοι αναζητούν φθηνή στέγη, καταλαβαίνουμε πόσοι άνθρωποι αδυνατούν ενδεχομένως και να σπουδάσουν αυτό που θα ήθελαν ή να έχουν μια, ας το πούμε έτσι, κανονική φοιτητική ζωή, καθώς τα οικονομικά των οικογενειών δεν το επιτρέπουν, ώστε μια οικογένεια να σπουδάσει το παιδί, ένα ή δύο παιδιά ή όσα έχει. Όλα αυτά δημιουργούν δυστυχώς ένα σφιχτικό πλέγμα, στο οποίο η κυβέρνηση μπορεί να, έτσι, με μια πολύ μεγάλη δόση αυτοαναφορικότητας, να θέλει να λέει ότι τα έχει κάνει όλα καλά και οι αριθμοί πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά δυστυχώς στην πραγματική ζωή, στην καθημερινή ζωή όλων μας, τίποτα δεν πηγαίνει
καλά και η κατάσταση, νομίζω, οι προοπτικές και η απεισοδοξία κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια ανάγκη για μια ισχυρή αντιπρόταση, για ένα σύγχρονο, προοδευτικό, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, αυτό το οποίο χτίζουμε με πολύ αγώνα και πολύ κόπο και το οποίο φυσικά θέλει και πολύ υπομονή ώστε να είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το πλαίσιο των προτάσεων το οποίο θέτει το ΠΑΣΟΚ. Το μοιράζουμε, ας το πούμε έτσι, το επικοινωνούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στους πολίτες και η σημερινή συνέντευξη τύπου είναι ένα μικρό φυσικά αλλά πολύ σημαντικό αποφασιστικό βήμα για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλους αυτούς τους μήνες. Σημαντικό ορόσημο οι ευρωεκλογές σε λίγους μήνες. Είμαι σίγουρος ότι πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ τους επόμενους 6 μήνες θα ξαναεπισκεφθούν τη Θράκη, θα ξανά είναι εδώ στην Κομωτινή και με παρεμβάσεις και με ομιλίες σε όλα τα σημαντικά θέματα που έχουν προκύψει ή ενδεχομένως θα προκύψουν, γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει πραγματικά να αποκτήσει έναν πολύ προπαγανδιστικό ρόλο στο πολιτικό σύστημα της χώρας και φυσικά να ξανακερδίσει, να πάρει στα ενία το τιμόνι της χώρας και τη διακυβέρνησή της. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Θα ήθελα και εγώ από τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον σύντροφο και συνάδελφο τον Θανάση που βρίσκεται σήμερα μεταξύ μας, ανάμεσά μας, και είχαμε την ευκαιρία από το πρωί, όπως σας είπε και ο ίδιος, να επισκεφθούμε και να αναδείξουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, διότι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ και του Πρόεδρου Νίκου Ανδρουλάκη πιστεύουμε ότι δεν είναι αρκετά γνωστές ακόμα σε ευρύτερες μάζες του ελληνικού λαού. Καταρχήν το ενδιαφέρον, έμπρακτο ενδιαφέρον του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη για την Θράκη και ιδίως για τις πυρκαγιές και την κλιματική αλλαγή είναι δεδομένη. Σας θυμίζω απλώς ότι όταν έγιναν οι πυρκαγιές στον Εύρο και στην Ροδόπη, επισκέφθηκε ο ίδιος προσωπικά τις περιοχές το καλοκαίρι και από τότε εμείς είπαμε ότι μιλήσαμε για πρόληψη, μιλήσαμε για τις ανάγκες της κλιματικής αλλαγής και σήμερα αρχίζουμε την πρώτη μεγάλη ενωτική θεματική, συγγνώμη, στη διάσκεψη, η μερίδα, πείτε το όπως θέλετε, η οποία αρχίζει από τη Θράκη με σπουδαίους παραπιστημιακούς την Κυριακή και με άλλους ομιλητές, το οποίο δεν έχει ενδιαφέρον μόνο βέβαια τοπικά για τα προβλήματα του Εύρου, για τις καταστροφές στη Ροδόπη, αλλά έχει πανελλήνιο, είναι η πανελλήνια κατάθεση πρότασής μας για την κλιματική αλλαγή και για την πρόληψη. Αυτό αρχίζει από τον Εύρο, αρχίζει από την Αλεξανδρούπολη, αρχίζει από τη Θράκη και νομίζω έχει μεγάλη σημασία. Βέβαια την άλλη Κυριακή θα κορυφωθεί με την ίδια ημερίδα στην Θεσσαλία, όπου και αργότερα θα αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς, όπως είπε ο Θανάσης, μέχρι το καλοκαίρι. Τώρα, τοπικά, για τα προβλήματα που ακούσαμε σήμερα στον Ίασμο από τους πυρόπληκτους και από ΣΑΠΕΣ, που αυθόρμητα όλοι οι πολίτες, μπορώ να πω, μαζεύτηκαν εκεί στον Ίασμο, αυτό μας ικανοποίησε και μας έδωσε μεγάλη χαρά, να ξέρετε. Δεν ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Μαζεύτηκαν αυτόκλητα όλοι οι πολίτες, μειονοτική και μη, οι οποίοι ζήτησαν από μας ενημέρωση. Ο κόσμος πλέον έχει στραφεί πολιτικά προς εμάς. Μας ευχαρίστησαν οι ίδιοι για τις πρωτοβουλίες που κάναμε σαν κοινοβουλευτική ομάδα και προσωπικά εγώ στη Βουλή και ιδίως για την απαράδεκτη συμπεριφορά της κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας να αποκλείσει από τα μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών τον νόμο Ροδόπης. Ξέρετε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 8 Νοεμβρίου στη μια συνέντευξή του εξήγηλε 16 μέτρα. Κατά εμάς αυτά τα 16 μέτρα ήταν βέβαια ελλιπής, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα μέτρα είπε ότι θα ισχύσουν για τη Θεσσαλία και τον Εύρο από κάνοντας διαχωρισμό και αποκλείοντας τον νόμο Ροδόπης. Αμέσως φέραμε το θέμα με επίκαιρη ερώτηση στην Βουλή, την έφερα και βέβαια πήραμε μια πολιτική δέσμευση από τον Κελέτση, Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, όμως αυτό βέβαια μέλη να γίνει, να δούμε τι θα γίνει όταν θα αρχίσει να υλοποιείται και ποιος υλοποιούνται αυτά τα μέτρα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την πείρα μας με υφυπουργικές αποφάσεις και με νομοθετήματα, με νόμο. Στο προσεχής μέλλον δηλαδή θα έρθει στη Βουλή αυτό το πακέτο ή με κάποιες υπουργικές αποφάσεις και διεκδικούμε στα ίσα και εμείς για τους ανθρώπους στη Ροδόπη, όπως τους ιδιοκτήτες που έχουν στάβλο, να αποζημιωθούν, όπως ας πούμε για την αγροτική οδοποιία, να δοθούν χρήματα και στον Δήμο Ιάσμου και στο Δήμο Σαφών,
Όπως ας πούμε, παράδειγμα σας λέω για, για τα σχέδια βελτίωσης των αγροτών στις ποιότητες περιοχές που θα ενσωματωθούν όλοι στον Εύρο, 170 άτομα, ενώ στη Ροδόπη είναι περίπου 70 όλοι. Παράδειγμα σας λέω, με ρισοκόμη κτλ. Δηλαδή η εξειδίκευση των προβλημάτων των ανθρώπων, είμαστε κοντά στους ανθρώπους μας και σε αυτό το θέμα, έτσι, και στο θέμα των κλιματικής αλλαγής, και εγώ κλείνω περισσότερο αυτό που ενδιαφέρει τον πρόεδρό μας και τον ΠΑΣΟΚ, είναι η πρόληψη. Σήμερα στις επαφές που κάναμε, αυτό προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε και από τις κρατικές υπηρεσίες, τη δασική υπηρεσία, αλλά και από τους αιρετούς μας δημάρχους, τι μπορεί να προτείνουν. Θα ακούσουμε βέβαια την Κυριακή και τους επιστήμονες. Έχουμε εμείς μια άποψη τι σημαίνει για μας πρόληψη. Δεν είναι αυτό γράμμα κενού, δεν είναι κάτι που απλώς το λέμε πρόληψη και δεν μπορεί να γίνει. Ποιες είναι οι παθογένειες στη δασική υπηρεσία. Πρέπει να γίνει μια μεταρρύθμιση στην νομοθεσία με τη δασική υπηρεσία. Ξέρουμε όλοι καλά, όλοι πάρα πολύ καλά, ότι για να καθαρίσει σήμερα ένα ρέμα, προκειμένου και που μέσα στα ρέματα υπάρχουν δέντρα και αυτά τα δέντρα εμποδίζουν τη ροή του νερού και με αποτέλεσμα έχουμε πλημμύρες, και η Ροδόπη είναι υπ' αριθμών μία περιοχή που μπορεί να πλημμυρίσει, να ξέρετε, μετά τη Θεσσαλία. Δυστυχώς, δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε επιστήμονες, αλλά βλέπουμε να υπάρχουν εμπόδια από τον νόμο να μπορεί να δοθεί η άδεια από τη δασική υπηρεσία να κόψει ένα δέντρο. Δηλαδή, ένας δήμαρχος, μια υπηρεσία, δεν μπορεί να καθαρίσει έτσι εύκολα ένα δέντρο. Τέλος πάντων, είναι τεχνικά θέματα. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Εμείς, σαν προοδευτική παράταξη, με την εμπειρία, την πείρα και την τεχνογνωσία που κατέχουμε σε όλα αυτά τα θέματα, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε, και αυτό θα αρχίσει την Κυριακή με την παρουσία του Προέδρου μας από τον Εύρο και θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Με λείπει διαπιστώσιμο, όπως είπε και ο βουλευτής μας, ο Αχμέτης Χάν και ο εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Σογλαβίνας, διαπιστώσαμε, όπως ανέφεραν, δεδαλώδη διοικητική οργάνωση και διαδικασία όπου η μία υπηρεσία προσκρούει στην άλλη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προχωρήσουν οι λύσεις που προτείνονται. Αντιπλημμυρικά έργα τα οποία ακόμη από ό,τι φαίνεται διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν ξεκινήσει, δεν εκτελούνται. Χρηματοδότηση που δεν έχει έρθει και κυρίως αυτό που διαπιστώσαμε ήταν κοινός τόπος, υποστελέχωση της πυροσβεστικής, της δασικής υπηρεσίας και των λοιπόν υπηρεσιών. Το κτίριο, μάλιστα, μας είπαν, της πυροσβεστικής στο κέντρο της πόλης είναι το 1898, για να αντιληφθείτε. Λοιπόν, τώρα, έτσι δεν είναι, συνάδελφε. Ήθελα να ρωτήσω, αν παρακαλώ θερμά, αν υπάρχουν ερωτήσεις προς τους, στον βουλευτή και στον Θανάση τον Λαβίνα, για οποιοδήποτε θέμα.